Και απέναντί μου ένας φίλος καλός, ο οποίος είναι ενεργός σε έναν φορέα που εγώ γενικώς με τον συνδικαλισμό τα πάω καλά, αλλά αυτός είναι από τους συνδικαλιστικούς φορείς, ο οποίος κάνει και δουλειά και απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι έτσι κι αλλιώς εργάζονται, από τον σύνδεσμο εργοληπτών ηλεκτρολόγων ομού Θεσσαλονίκης, ο Άγγελος ο Κουντουριάννης. Άγγελέ μου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι. Φίλοι είμαστε, συμμαθητές υπήρξαμε. Παλαιόθεν. Νομίζω ότι πρέπει να 2 χρόνια έχουμε διαφορά ή 3. Το 64. Θα πούμε τις ηλικίες μας τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Το 66. Δύο χρόνια διαφορά. Ήμασταν συμμαθητές στο κολέγιο του Ευρωποτάμου. Στο Gypsy College. Στο Gypsy College. Ενδέκατο λεγόταν στα χαρτιά τυπικά. Ναι. Εμείς το λέγαμε. Δεν το ήξερε κανένας. Έχει πολιτογραφηθεί ο όρος Gypsy College. Εσύ δεν το ξέρατε. Εμείς παλαιότεροι είχαμε ένα τραγούδι που λέγαμε με το ενδέκατο, ένα σχολείο πρόστιχο, το οποίο ήταν τέτοιο που δεν. Λοιπόν, τον Άγγελο του φώναξα εδώ γιατί αυτό το καιρό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχουν μια παραγωγή, ένα σενάριο για να μας επιστήσουν την προσοχή στον ηλεκτρισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, και με το νερό μπορείς να παίξεις, και με τα πατώματα και με τους σουβάδες, με τα ρεύματα δεν πρέπει κανείς να παίξει. Το οποίο λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι καλό είναι όταν έχουμε να κάνουμε ηλεκτρολογικές εργασίες να απευθυνόμαστε σε... Μόνο στο ραδιούχο επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Όρος επαγγελματίας έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα και μια ιδιαιτερότητα. Σημαίνει ότι είναι αυτός ο οποίος έχει την άδεια από τον νόμο να εκτελέσει ηλεκτρολογικές εργασίες. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι υπεύθυνος για κάθε τι που θα κατασκευάσει. Και όχι στον Κυρσάβα, όπως στον Κυρμίτσο. Στον Μπαρμπαμίτσο. Στον Μπαρμπαμίτσο, ο οποίος έρχεται να μας φτιάξει τις μυρίζες. Η πληγή μας εντός εισαγωγικών είναι ο κάθε Μπαρμπαμίτσο, σας μας επιτραπεί η έκφραση μια και το είπαμε. Και βέβαια οι λαθρεγκαταστάτες, οι οποίοι είτε κάνουν κάποια δουλειά, δουλεύουν σαν ηλεκτρολόγοι αλλού και το απόγευμα κάνουν τον ηλεκτρολόγο στα σπίτια ως παροχή υπηρεσίας. Και βέβαια είναι και αυτοί οι οποίοι λόγω συγκυριών κλείσαν τα βιβλία τους και δουλεύουν. Αγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς είναι, πώς δεν είναι, αφού παίρνεις εισόδημα είναι. Από κάτι που δεν. Όχι, πρόσεξε. Δεν μπορείς όχι να πω... παράπτωμα. Πώς να το πω. Θα μπορούσα εγώ ανειδίκευτος να έρθω να καθαρίσω το σπίτι σου. Λέω. Ηλεκτρολογικά. Ναι, ηλεκτρολογικά. Αυτό λέω. Είναι και αδίκημα το οποίο τιμωρείται πιο αυστηρά αδίκημα. Από άλλα. Ναι, ποινικό αδίκημα. Γιατί παίζεις με το ρεύμα. Και ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ίδιο ποσοστό ευθύνης αυτός που αναθέτει την εργασία, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, και αυτός που αναλαμβάνει την εργασία. Ακόμη και αν πήξεις φίλος, ξέρει αυτό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έτσι, δεν πρέπει υπάρχει. Να έχει πτυχίο, πρέπει να έχει πιστοποίηση. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ακόμη και για μία μικρή δουλειά, δηλαδή θέλω ακριβώς. Να βάλω μία μπρίζα στην βεράντα μου. Η μπρίζα είναι που σκοτώνει στη βεράντα. Έχουμε ατύχημα πριν από 7 χρόνια στο Ρεόκαστρο. Το έξω το φως με το κουρτινόξυλο. Η γυναίκα ξυπόλυτα έπλανε τα μπαλκόνια, διαρροή από τη βίδα στο κουρτινόξυλο, η μεταλλική αλυσιδίτσα τα ακούμπησε ταυτόχρονα ξυπόλυτα στο μπαλκόνι, σκοτώθηκε. Η μπρίζα, η πιο απλή περίπτωση είναι αυτή που σκοτώνει. Επειδή δεν το περιμένεις, επειδή δεν παίρνεις και τα μέτρα ασφαλείας, επειδή δεν κατεβάζεις διακόπτη, λες, έλα μωρέ. Δεν σου κρύβω τώρα κι εγώ, μπορεί να έρθει κανένας αγγελέας να πάρει μέσα, αλλά έχω κάνει και αλλαγή καλωδίων στον αέρα, ξέρεις έτσι. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα με το επάγγελμά μας, η πολύ απλή. Η προέκταση που κάνουμε στα χριστουγεννιάτικα τα λαμπάκια και τα πιάνουμε πάνω στο μπαλκόνι και βρέχει και κάνει διαρροή. Η πολύ απλή, θα τη φτιάξω μωρή την πρίζα και κάνω ένα λάθος και μπερδεύω τη γείωση με τη φάση με τον ουδέτερο. Και όταν έρθει εκείνη η ρημάδα, η στιγμή που θα είμαστε ξυπόλυτοι και ακουμπήσουμε το μεταλλικό, απλώς θα σκοτωθούμε. Για πες το με αυτό, γιατί πολλοί κόσμοι το ξέρει. Βάζω ανάποδα τα καλώδια. Ναι. Τι σημαίνει αυτό μέσα στο σπίτι. Δεν γίνεται και την ώρα το τεχνικό θέμα θα πρέπει να πούμε τώρα, απλά αν. Δεν έρθει η συνθήκη του βραχυκυκλώματος να πέσει η ασφάλεια, τότε το μεταλλικό κέλυφος της συσκευής είναι υποτάση, το πιάνουμε και εφόσον είμαστε ξυπόλυτοι και δεν έχουμε αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, σκοτωνόμαστε σε 10 του δευτερολέπτου. Δεν υπάρχει δηλαδή διάμεση κατάσταση. Ηλεκτροπληξία είναι θάνατος. Άρα νομίζω ότι οι νεότεροι κυρίως άνθρωποι, επειδή δεν πολύ πιάνουν και τα χέρια τους κακά τα ψέματα πλέον στα νέα ζευγάρια, απευθύνονται. Κάνω λαθός. Όχι, ακριβώς αυτό. Επειδή δεν πιάνουν τα χέρια τους. Επειδή νομίζουν ότι πιάνουν τα χέρια τους. Αυτή είναι η πιο δύσκολη συνθήκη. Ναι. Όταν δεν πιάνουν τα χέρια σου, δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Όταν νομίζεις ότι πιάνουν τα χέρια σου, θα το επισκευάσεις μόνος. Μπλέκεσαι με πολλά, ναι, και μπλέκεσαι. Έχουμε δει στα blog τα δικά μας τα ηλεκτρολογικά, ανεβαίνουν τραγικές φωτογραφίες. Από λάθη ανθρώπων. Σαφώς και εμείς κάνουμε λάθη, έτσι. Λάθη όμως τα οποία είναι με άλλη βαρύτητα τα δικά μας, αλλά είναι τραγικό να βλέπεις λάθη από ανθρώπους που νομίζουν ότι ξέρουν να κάνουν μια μπαλαντέζα. Να το πω έτσι απλά και αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος. Να επισκευάσουν την πρίζα στην κουζίνα. Να σκαλίσουν το πλυντήριο.
να δουν το θερμοσύφωνο. Το χειρότερο είναι να κάνεις επισκευή σε συσκευές οι οποίες έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό. Θερμοσύφωνα, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, τοστιέρα, φριτέζα, την ανοίγω, τη σκαλίζω, δεν καταλαβαίνω τι έχω κάνει. Μία διαρροή στην αντίσταση. Μάλιστα. Αδιάβαστη που το λέμε στην πιάτσα. Άρα, ναι, ναι. Γι' αυτό φέτος έχουμε ξεκινήσει. Ξέρεις, κάθε χρόνο κάνουμε μια καμπάνια. Ναι, ναι, καλά κάνει. Η βαρύτητα είναι πάντα ασφάλεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αδιούχους επαγγελματίες εγκαταστάσεις και τι ορίζει η νομοθεσία. Φέτος, για να τα συμπτύξουμε όλα σε ένα και να το καταλάβει ο κόσμος, η διαφήμιση παίζει στο Focus και πάει πάρα πολύ καλά, τα ακούμε. Το σύνθημα, το μότο που λέμε είναι ένα. Παίξε με το παιδί σου, μην μπαίνεις με τη ζωή σου. Άσε αυτές τις εργασίες για τους ειδικούς που ξέρουν. Mm-hmm. Από την πιο απλή μέχρι την πιο πολυσύνθετη. Μάλιστα. Αύριο τώρα, προς πέρα από αύριο είναι, αύριο, αύριο το έχουμε προγραμματίσει. Αύριο, δώσουμε, ναι. Αύριο. Πάμε σε άλλο κομμάτι τώρα. Ναι, 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 ναι. Όχι, είναι, ναι. Για μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και, πώς το λένε, μας αρέσει που το σκεφτήκατε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αύριο γύρω στις 10-10.30, κυρία Γκέλη, κυρία Δημαρέση, αύριο 10-10.30 στην εκπομπή, δεν θέλω να καλέσετε να έχετε κόσμο, γιατί θα δώσουμε ένα τεράστιο, ένα πολύ ωραίο δώρο από τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκης. 30 τσάντες για τα παιδιά, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και ένα λάπτοπ. Η δυσκολία μας είναι εκεί το λάπτοπ, πώς θα το κληρώσουμε τώρα. Και είπαμε τον. Η δυσκολία είναι γιατί πρέπει να εντοπίσουμε ένα φοιτητή, που το έχει ανάγκη. Λοιπόν, και είπαμε το εξής. Τις 30 τσάντες, για να μας πάρει και πάρα πολύ χρόνο, τις πάρουμε εύκολα. Θα κάνουμε, θα ρολάρουμε λίγο τις 1600, πόσες είναι οι κοινοποιήσεις μέχρι τώρα συμμετοχής, ή 300. Εκεί που θα σταματήσει, οι 14 πάνω είναι αυτός τον οποίο θα σταματήσει. Και οι 15 παρακάτω, οι 30 στη σειρά, κερδίζουν τσάντα. Ο πρώτος κάτω από εκεί, ο οποίος θα μας δείξει ότι θέλει λάπτοπ. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Με ενδιαφέρον κάποιο τρόπο, για το λάπτοπ, ναι, ναι. Ρε παιδί μου, θέλω λάπτοπ, μου αρέσει το λάπτοπ, αυτός το κερδίσει. Για να είμαστε και εμείς ξεκάθαροι, γιατί ξέρεις, Άγγελε, υπάρχει πάντα στους 100, υπάρχει ένας περίεργος. Ναι, όχι, θα το κάνουμε όσο πιο αδιάβλητα γίνεται. Πάντα, εμείς δεν έχουμε, ναι. Το ξέρεις, έτσι είπα κιόλας, δεν θα γίνει αύριο. Εμάς οπότε... στόχος μας ήταν να δώσουμε... όσο μπορούμε, τέλος πάντων, να ελαφρύνουμε την κατάσταση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ξεκινάει η σχολική χρονιά, τα έξοδα δεν είναι λίγα. Ένα μικρό μέρος είναι, ξέρω, να δώσουμε μια τσάντα με τα απαραίτητα σχολικά, κασετίνα, τετράδια, μπογιές, ό,τι γενικώς είναι μέσα στη λόγια κτλ. Όχι, είναι μια χαρά, μια χαρά. Και για ένα φοιτητή... Ένα λάπτοπ. Ένα λάπτοπ. Το οποίο θα το έχετε εσείς και θα το πάρει ο φοιτητής. Μια κοπέλα λέει, εγώ είμαι φοιτητή, θα το κερδίσω. Θέλει να στήσει το. Με χαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σε ευχαριστώ, Άγγελέ μου. Εντάξει, εμείς ευχαριστούμε για την κίνηση, τη συνεργασία, τη διάθεση και την πρόθεση να το κάνουμε όλο αυτό εδώ πέρα και να βγει πιο μαζικά προς τα έξω. Mm-hmm. Και πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρωτοβουλία, βέβαια. Ενέργειες και δράσεις και συνέργειες τέτοιες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.